Βέβαια, κάποιοι παρουσιαστές μπορεί να έχουν και κάποια παραπονάκια ενδεχομένως για αλλαγή μέρας, για αλλαγή ώρας. Δεν αναφέρομαι στο δικό μας κανάλι. Αναφέρομαι στη Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία από μόνη της χθες ανήρθησε ένα βιντεάκι στο Instagram. Social media, στο Instagram, και μέσως πλήσα φως υπονόησε κάποιο παράπονο για την αλλαγή της ώρας. Θέλετε να πάμε να δούμε τι έγραψε η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία ετοιμάζεται να κάνει μία κολοτούμπα. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο γυμνασμένη είναι η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Και λέει, ξέρετε ότι γνωρίζω από καλή γυμναστική και μου κάνετε γυμνάσια. Αλλαγή ώρας, ναι, για το πάμε πακέτο και μέρας. Ήτανε κάθε Πέμπτη, νομίζω. Ήτανε κάθε Πέμπτη. Αργά. Ναι, κάθε Πέμπτη. Μπορούμε να το δούμε, Νεφέλη. Μπορούμε να πατήσουμε το play. Ωραία, για πάμε να δούμε τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία κάνει αυτό τον τροχό επί της ουσίας και λέει ότι ξέρετε ότι είμαι τόσο γυμνασμένη και γι' αυτό μου κάνετε γυμνάσια. Αλλαγή ώρας για το πάμε πακέτο, το οποίο λένε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πάει το Σάββατο στη θέση του Σπύρου Παπαδόπουλου. Κάτι το οποίο προφανώς να μην την έχει ευχαριστήσει και τόσο πολύ, δεν γνωρίζουμε αυτό. Άλλη μια ταραχώδης τηλεοπτική σεζόν ξεκινά. Πάνιος, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τέτοιου είδους εκπομπές, γιατί είναι και ο παρουσιαστής που κάνει την εκπομπή, αλλά και το κόνσεπτ, θεωρώ ότι όποια μέρα και να τους βάλεις, θα έχει επιτυχία. Έχει, αυτή το, είναι, κοινό έχει το κοινό. Έχει το κοινό της. Καταρχάς, τι κορμί είναι αυτό που πραγματικά. Βλέποντας αυτό το βιντεάκι. Όχι μόνο το κορμί, ότι κάνει. Όλα αυτά. Έτσι απλά. Έτσι απλά, είναι τόσο απλά και εύκολα. Ξυπνάς το πρωί και λες. Είναι πολύ ευρηματικός ο τρόπος με τον οποίο αφήνει τόσο γλυκά τα υπονοούμενα. Καταλάβετε. Δηλαδή. Τόσο όσο. Γενικά τις αντιμετωπίζει όμως έτσι τις δυσκολίες η συγκεκριμένη γυναίκα. Ναι, είναι ο τρόπος γενικά και η στάση ζωής που έχει επιλέξει η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Γενικώς θα μοιράζεται με τους ανθρώπους με τα social media. Και τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι αρκετοί παρουσιαστές λένε τα παράπονά τους μέσα στα social, social media. Ναι, δηλαδή τα συζητάνε δημόσια πια. Ναι. Δεν είναι εδώ μέσα χωρίζουν, παντρεύονται. Είναι πλέον η πηγή των δημοσιογράφων. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι η Βίκυ Χατζηβασιλείου θεωρείται ένα πολύ δυνατό χαρτί για το σταθμό. Και ενδεχομένως να την έχουν βάλει σε μια ακόμα πιο σκληρή ζώνη, γιατί πιστεύουν ακριβώς τόσο πολύ σε αυτήν και πιστεύουν και ότι θα την ανεβάσει. Όπως είπαμε, η Βίκυ Χατζηβασιλείου τόσα χρόνια έχει αποδείξει ούτως ή άλλως την αξία της, την καριέρα της, και τα αντιμετωπίζει όλα με χιούμορ, γιατί αυτή είναι η επιλογή της σαν στάση και τρόπο ζωής.